Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας Avena FM, την Κεντρική Μακεδονία από τους 97 και 7. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Τάσο Λιολιόπουλο, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Αλεξάνδρειας, τον οποίο και καλημερίζουμε και να πούμε βεβαίως ότι σήμερα στις 10 η ώρα θα έπρεπε ο Τάσος Λιολιόπουλος να είναι εδώ στο στούντιο για μια συνέντευξη μαζί με τον Δημήτρη Καριώτη, το μέλος της διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου. Για τα προβλήματα των αγροτών θα συζητούσαμε, λόγω όμως των καιρικών συνθηκών δεν μπόρεσαν να έρθουν. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος ο Τάσος, τον οποίο και καλημερίζω και πάλι. Καλημέρα Τάσο. Καλημέρα Τάσο Κουμπένη. Τι γίνεται εκεί στη Μελίκη? Ψύχος αρκετό, χιονόπτωση και οι δρόμοι δεν είναι προσβάσιμοι, δεν είναι εύκολη για κυκλοφορία. Γι' αυτό και σήμερα ακυρώσαμε και το ραντεβού. Και για να βγούμε και να βοηθήσουμε στη δράμα του έργου του Δήμου με τα αγροτικά μας τρακτέρα, όλο το Συμβούλιο. Πήραμε κι εμείς οποιαδήποτε στιγμή μας χρειαστεί ο Δήμος, είμαστε στη διάθεση όλου του Συμβούλιου να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε μας χρειαστούν. Τώρα θα πάμε να ρίξουμε λίγα λάτια σε κάποιες περιοχές εδώ του Δήμου, της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης. Μάλιστα. Άρα δηλαδή στο πλευρό του Δήμου και ο Αγροτικός Σύλλογος και εσείς εκεί από την Μελίκη, τα αγροτικά σας μηχανήματα διατίθενται στην υπηρεσία του Δήμου αν και όταν χρειαστούν και όποτε χρειαστούν, έτσι. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, φυσικά και θα είμαστε εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες Τάσο. Σας συγχαίρομαι για αυτή σας την πρωτοβουλία και σε αυτή σας τη διάθεση. Θα μπορούσατε να βρίσκεστε στο καφενείο τώρα, να πιείτε τον καφέ σας, έτσι, όπως πάρα πολλοί κόσμος κάνει. Ευκαιρία δοθήσεις λόγω των καιρικών φαινομένων. Έχει πολύ χιόνι εκεί στη Μελίκη, Τάσο? Όχι, δεν είναι μεγάλη χιονόπτωση, δεν είναι ισχυρή χιονόπτωση, είναι μικρή υδαφοκάλυψη, αλλά είναι το ψύχος, είναι η παγωτά που έχει τόσες μέρες σε όλη την επιφάνεια του εδάφους και αμέσως πιάνει το εδάφος, το χιόνι δημιουργεί μια κρούστα πάγου, δεν μπορούν τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου να καθαρίσουν το δόστρωμα, χρειάζεται οπωσδήποτε ρήψη αλατιού. Αυτό θα βοηθήσουμε τώρα εμείς σήμερα να γίνει. Εντάξει, ξεκίνησαν να περνάνε τώρα ικανοποιητικά και τα χρήματα της Νομαρχίας, της Αντιπεριφέρειας, ότι πιστεύω θα καθαρίσουν τουλάχιστον η κεντρική οδή για να είναι ανοιχτή για πρόσβαση σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Δεν θα ρωτήσω τίποτα περισσότερο για τα αγροτικά, θα ήθελα βέβαια πολλά να πούμε, αλλά θα τα πούμε εδώ στο στούντιο με το που θα ανοίξει ο καιρός, έτσι, και θα επιτρέπεται η διέλευση του δρόμου. Αύριο ή μεθαύριο θα σας έχουμε εδώ στο στούντιο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες αυτές τι επακόλουθο μπορεί να έχει. Και σίγουρα εάν και κατά πόσον οι καιρικές συνθήκες αυτές επηρεάζουν και τις προβλεπόμενες από εσάς κινητοποιήσεις. Έτσι. Εντάξει, θα είμαι στη διάθεση να συζητήσουμε οτιδήποτε αφορά το αγροτικό, με επικαιρότητα αλλά και γενικότερα και θέματα που αφορούν όλο τον αγροτικό κόσμο και ευρύτερα την περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας. Σήμερα όντως πραγματικά ακυρώσαμε το ραντεβού γιατί δεν γίνονται διαφορετικά. Άμα τη διάθεσή σου, τίποτε όχι στιγμή μας χρειαστεί το ράδιο εμένα να συζητήσουμε για όλα τα θέματα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Τάσο, να σας συγχαρούμε για την πρωτοβουλία σε αυτή, να είστε στο πλευρό του Δήμου και ευχόμαστε να χρειαστείτε όσο το δυνατόν λιγότερο. Καλή σου μέρα. Ήταν λοιπόν ο Τάσος Λιολιόπουλος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνδυασμού της Αλεξάνδρειας, στο πλευρό του Δήμου και οι αγρότες για να συνδράμουν με τα δικά τους γεωργικά μηχανήματα στο καθαρισμό των δρόμων και στην ρήψη του αλατιού για να αποφευθούν το κλείσιμο των δρόμων και η επικινδυνότητά τους.